Σήμερα, στο τριμελές πλημελιωδικείο Ξάνθης, δικαζόταν ένα πάρα πολύ σοβαρό και μοιραίο και τραγικό εργατικό ατύχημα. Ο Φώτης ο Γρυβάκης κάηκε ζωντανός, εκτινάχτηκε και κάηκε ζωντανός μέσα σε μία επιχείρηση. Το πρόβλημα, το οποίο είναι πρόβλημα των περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων, είναι ότι δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία, ο Έλληνας εργοδότης, δεν έχει ευαισθητοποιηθεί στο πολύ σοβαρό αυτό ζήτημα της στήρησης των μέτρων ασφαλείας όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Θα γίνει το δικαστήριο και θα αποδείξουμε όλες τις αδυναμίες που είχε η συγκεκριμένη επιχείρηση και ευελπιστώ, γιατί και εμείς οι δικηγόροι θέλουμε να συμβάλλουμε στα κοινωνικά τεκτενόμενα, ευελπιστώ ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι να μην ξανασυμβεί άλλη φορά ένα τόσο τραγικό ατύχημα. Να μην ξαναυπάρχει άλλη φορά ένας φλεγόμενος εργαζόμενος όπως ο Φώτης Γρυβάκης. Η υπόθεση αναβλήθηκε σήμερα, για πότε και τι διεκδικεί η οικογένεια? Η υπόθεση αναβλήθηκε για τον Ιούνιο του 2021, τότε θα δικαστεί. Με άλλο ένδικο μέσο, πλην της αγωγής, θα διεκδικήσουμε τα όσα αντιστοιχούν στην ζημία, στην τεράστια ζημία, στην πολύ μεγάλη ψυχική οδύνη που έχει υποστεί η χείρα του. Ήταν ένα ζευγάρι αγαπημένο από 17 χρονών μαζί και τα δύο αγόρια του.